Για πείτε μας τώρα, κύριε Πουλημένε, γιατί υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένας προβληματισμός όχι από, μόνο από την τοπική κοινότητα Ριοχωρίου, αλλά και από τις γύρω έτσι, κοινότητες. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν 5 κοινότητες του ΤΕΟ Συνδέσμου Δροσιά. Είναι η κοινότητα του Αριοχωρίου, η κοινότητα Πλατέως, Αλόνια, Ανεμόμυλος και Ασπροπουλιά. Αυτές οι 5 κοινότητες το 1967 είχαν φτιάξει με δικά τους έξοδα την υδρομάστευση και το αντλιοστάσιο που πήγαινε το νερό σε αυτά τα 5 χωριά, που δροδοτούνταν αυτά τα 5 χωριά. Ναι. Όταν γίναμε, ενοποιηθήκαμε και ενοποιηθήκαμε στο Δήμο Καλαμάτας, έπαψε να υπάρχει ο σύνδεσμος αυτός της ΤΕΟΣ Δροσιάς και μεταφέρθηκαν όλο στο σύνδεσμο της Καλαμάτας και κατ' επέκταση στη ΔΕΙΑΚ. Mm-hmm. Από το 1967 και μέχρι σήμερα, το νερό που υδροδοτούνται αυτά τα 5 χωριά είναι από μια πηγή στο πίδημα, το οποίο δεν τίθεται κανένα θέμα σε θέμα ποιότητας και ποσότητας μέχρι και σήμερα. Χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, τη Δευτέρα το πρωί είδαμε στο χώρο που είναι η δεξαμενή ίδρυυση των χωριών να μεταφέρεται ένα γεωτρύπανο. Ναι. Ρωτήσαμε, δεν είχαμε καμία ενημέρωση κανένας από τους 5 προέδρους, ρωτήσαμε τι είναι αυτό και μας είπανε ότι γίνεται ένα έργο από το Δήμο της Καλαμάτας, το οποίο θα είναι συμπληρωματικά να γίνει μια γεώτρηση. Έχουν εγκριθεί και άλλες 6 γεωτρήσεις σε διάφορα χωριά που όντως έχουν πρόβλημα. Να γίνουν άλλες 6 γεωτρήσεις με πρώτη να κατασκευάζεται τη Δευτέρα η γεώτρηση στο Αριοχώρι, η οποία θα είναι συμπληρωματική. Εμείς για το λόγο ότι δεν είχαμε κάποια ενημέρωση, για το λόγο ότι είδαμε ότι γίνανε κάποιες κινήσεις πολύ βιαστικά μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο πρόβλημα, ενώ ξέραμε ότι δεν υπάρχουν νερά, ότι οι στάθμοι των πηγών του πηδήματος έχουν κατέβει σε κόκκινα όρια. Είναι και κάτω από 40%. Κάτω από 40%. Ναι, από ό,τι είπε και ο κ. Βαστρικελόπουλος. Ωραία. Υπάρχει κίνδυνος, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, για λειψινδρία. Υπάρχει. Ο κίνδυνος υπήρχε και το γνωρίζαμε. Τώρα όμως είμαστε Ιούλιο μήνα. Βλέπουμε δηλαδή κάποιες κινήσεις πολύ πρόχειρες, πολύ γρήγορες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν γίνει οι κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες για τις επιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντας. Βλέπουμε ότι στην Καλαμάτα υδροδοτείται η Καλαμάτα από 3 γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες κατά την ενημέρωσή μας που έχουμε, ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν από γεωτρήσεις και πάνε στην υδρομάστευση της Καλαμάτας 500 κυβικά νερό την ώρα. Είναι μια μεγάλη ποσότητα νερού που φεύγει. Που φεύγει. Δεν φεύγει από εμάς, δεν είναι δικό μας το νερό, ούτε είπαμε ότι να διψάσει ο γείτονας για να έχουμε εμείς νερό. Η ανησυχία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είναι ότι με αυτές τις κινήσεις δεν μπορεί να φύγει η πηγή του πηδήματος, ας πούμε, που την έχουμε από το 1967, για να μας δώσει εμάς από νερό, από τη γεώτρηση αμφιβόλου ποιότητος. Γιατί φαντάζομαι ότι εδώ θα γίνουν έλεγχοι έτσι, πριν δοθεί έτσι, στο δίκτυο το νερό. Τουλάχιστον κυρία αυτό Λιοπούλη, πρέπει να γίνει. Επιτρέψτε μου να έχουμε, οι κάτοικοι εδώ έχουν κάποιες αμφιβολίες. Mm-hmm. Κάποιες γεωτρήσεις υπήρχαν αυτές και είχαν βγει ακατάλληλες όταν ήμασταν το 2007, αν δεν κάνω λάθος, όταν είμαστε στο Δήμο Άρεως, υπήρχαν ο Δήμος Άρεως Θουρίας και δεν ανοίγαν την Καλαμάτα, κάποιες από αυτές τις γεωτρήσεις είχαν βγει ακατάλληλες. Τώρα πώς το 2015, το 2020 βγήκαν κατάλληλες, έχουμε και εμείς δηλαδή τις επιφυλάξεις μας. Ναι. Βέβαια σε καμία περίπτωση το ποιοτικό νερό της πηγής δεν είναι ίδιο από το νερό της γεώτρησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εντελώς διαφορετικά. Ότι μπορεί το ένα να πίνεται και το άλλο να πίνεται, εγώ δεν έχω λόγους και δεν έχω αυτή τη στιγμή τα έγγραφα. Βέβαια και εμείς θα προχωρήσουμε σε δικές μας αναλύσεις. Ναι. Θα πάμε σε διαπιστευμένα εργαστήρια, έχουμε οργανωθεί να πάμε σε διαπιστευμένα να ελέγξουμε το νερό που πίνουμε, γιατί πλέον έχει χαθεί και λίγο η εμπιστοσύνη των κατοίκων. Οι κάτοικοι δεν έχουν ενημέρωση, άρα
και σωστό να είναι το έργο, δεν το έχουν καταλάβει. Δηλαδή, ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Έχουμε ζητήσει συνάντηση, μας είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι αύριο θα κάνει μια συνάντηση με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με τους αρμόδιους, τον κύριο Μαστραγγελόπουλο στη ΕΑΚ, ίσως και τον Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, να μας ενημερώσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η γεώτρηση έχει υλοποιηθεί, μέσα σε δύο μέρες υλοποιήθηκε η γεώτρηση, έχει σφραγιστεί και την Πέμπτη θα γίνει η πρώτη άντληση νερού για να μετρηθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού που βγάζει. Μάλιστα. Πάντως ο κ. Μαστραγγελόπουλος είπε ότι αυτές οι γεωτρήσεις γίνονται προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης, να ενισχυθεί το δίκτυο σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ορατός ο κίνδυνος, έτσι, αφού έχουμε και μειωμένο νερό, έτσι, στις πηγές του πηδήματος. Ωραία. Αυτό μας είπε και εμάς και ο κ. Διευθυντής, ο κ. Βασιλιάδης και ο κ. Μαστραγγελόπουλος εχθές, που σαν πρόεδρος του χωριού, παρέα με τον κύριο Μαρούλη, πρόεδρο του Πλατέως, παραβρεθήκαμε στη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΚ, στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Παρ' όλα αυτά, όταν ζήτησα εγώ ο ίδιος εγγυήσεις ότι η γεώτρηση θα γίνει μόνο και μόνο για εναλλακτική λύση σε περίπτωση που, που δεν υπάρχει πρόβλημα, νερό, πάντων, ναι. Είναι επαρκεί το νερό για να γεμίζει δεξαμενή, τότε μου είπε δεν μπορώ να σου δώσω αυτές τις εγγυήσεις. Αν η Καλαμάτα έχει πρόβλημα, θα πάρω τις πηγές και θα τις δώσω από τη γιώτηση. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό δηλαδή που υποπτευόμαστε, ναι. Και του αυτή λέω ήταν κύριε Βασιλιάδη, η απάντηση. Μου την έδωσε την απάντηση, δηλαδή τον Αύγουστο, να μην κοροϊδευόμαστε, τον Αύγουστο θα έχει πρόβλημα η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα τον Αύγουστο θα έχει πρόβλημα με νερό. Άρα τον Αύγουστο θα το πάρει στο νερό. Σήμερα μου λες ότι φτιάχνω αυτή τη γιώτρηση, ξέρω ότι δεν έχεις πρόβλημα, φτιάχνω αυτή τη γιώτρηση για συμπληρωματικό δίκτυο, αλλά μου λες τώρα, αν μου λέμε αν θα έχει πρόβλημα, κοροϊδευόμαστε όταν λες και δεν γνωρίζουμε τον Αύγουστο, ευελπιστούμε ότι θα βρέξει και θα γεμίσουν οι πηγές. Μάλιστα. Συνεπώς σε εσάς η ανησυχία σας είναι κυρίως στην ποιότητα του νερού από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Αν διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού, δεν έχετε πρόβλημα πλέον, σταματάει αυτή η ανησυχία, αυτός ο προβληματισμός. Αν έχετε στα χέρια σας αναλύσεις που λένε ότι το νερό της γεώτρησης είναι το ίδιο με το νερό που πίνετε αυτή τη στιγμή από τις πηγές του πηδήματος. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού σαφώς δεν... Τα γευστικά χαρακτηριστικά του νερού και τα χαρακτηριστικά σαφώς δεν είναι τα ίδια μιας πηγής σε ένα γάργαρο νερό με ένα υπόγειο νερό. Ναι. Η γεώτρηση βασικά είναι αυτή που κατασκευάστηκε σήμερα, είναι σε ένα υψόμετρο 55 μέτρα από τη θάλασσα και έχει χτυπηθεί μέχρι 60 μέτρα. Εκεί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος γιατί το χωριό... έχει μια διαφορά από το λοφάκι, ας πούμε, εκεί που βαρέθηκε η γεώτρηση, 55. Ναι. Στο χωριό μην ξεχνάμε ότι οι γεώτρησεις όλες δεν έχουμε αποχέτευση. Δηλαδή, ναι. Και ο κόσμος και οι τηλεθεατές πρέπει να γνωρίζουν ότι στα χωριά μας δεν υπάρχει αποχέτευση. Υπάρχουν βόθροι, ναι. Υπάρχουν λίμματα, υπάρχουν χωράφια τα οποία υπάρχουν λιπάσματα. Mm-hmm. Όλες οι γεωτρήσεις, οι προσωπικές μας, επειδή έχουμε κάνει ανάλυση σε προσωπικές γεωτρήσεις για να δούμε την ποιότητα, έχουμε βρει ότι έχουν θέματα με λιπάσματα. Mm-hmm. Γιατί είναι αγροτική περιοχή εδώ. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα δεν πείθεται ο κόσμος τόσο εύκολα. Mm-hmm. Εφόσον γνωρίζει το δικό του το νερό της γιώτρησης ότι δεν μπορεί να το πει διαφορετικά, ο καθένας θα έπινε και από το νερό της δικιάς του γιώτρησης. Δεν είναι τόσο αγαθά τα πράγματα όπως ήταν κάποτε που βγαίνανε οι συγχωριανοί μου, ο παππούλης μου και πίνανε νερό από το ποτάμι. Είναι λίγο, έχει αλλάξει. Βέβαια, η βιομηχανία είναι πιο βαριά, τα λοιπάσματα είναι πλέον σε μεγάλη ποσότητα. Δυστυχώς, εμείς ήδη έχουμε μολύνει το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Τώρα εσείς θα ενημερωθείτε αύριο από το Δήμαρχο. Έτσι, ευελπιστούμε από... ότι ναι, θα καταφέρει ο Δήμαρχος να έρθει στην περιοχή. Θα σας δοθούν και απαντήσεις έτσι, στα ερωτήματά σας και θα δοθούν και εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα... και κάποιες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού που πίνουμε.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πουλημένα, έτσι, για την παρέμβασή σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.